που τέθηκαν επιτάπητος κατά τη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών σε σχέση με τις τρευλώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Την παραδοχή ότι οδηγοί έχουν τιμωρηθεί άδικα εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων έκανε ο Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένε λύσεις. Πέρασε στη γραμμή σε γράφει, ενώ μπορεί να μην έχει κανεί. Τώρα όλα αυτά τα λέμε, αλλά πάντα να γνωρίζουμε ότι δεν Κάνουμε εκτόσει στην οδηγία ασφάλεια. Μία σειρά από προβλήματα ανέδειξαν και οι βουλευτέ. Η αστυνομία επιμένει ότι το σύστημα είναι σωστά δομημένο και ότι δεν υπάρχει λάθο στο θέμα του τόξου στα δεξιά. Η, παράκληση τη Επιτροπή είναι να το επανεξετάσουμε, διότι φέραμε πολλά παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι μπορεί κάτι να μην πηγαίνει σωστά. Εξάλλου, στο τραπέζι τέθηκε και η πρόθεση του Υπουργού Μεταφορών για μείωση του ύψου ορισμένων εξοδίκων, ούτω ώστε να είναι μεν αποτρεπτικά, αλλά όχι εξοντοτικά. Με του βουλευτέ να υποβάλουν και τι δικέ του εισηγήσει. Ανάγκη επανεξετάσει των προστήμων και των βαθμών ποινή, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά καταβολή των εξοδίκων με δόσει. Έχουμε ζητήσει επίση την κλιμακωτή αύξηση των προστίμων. Συζήτηση έγινε και για τα συνεχή παράπονα πολιτών σε σχέση με τα οχήματα κινητών καμερών. Ο διαχειριστής του συστήματος σε πολλές περιπτώσεις έχει κατακαιρθεί ότι δεν έβαλαν επισήμανση, σήμανση ότι αυτή υπάρχει κινητή κάμερα με αποτέλεσμα να παίζουν το κρυφτούλι. Δεν στείλουμε ενέδρες για τους πολίτες μας. Εμείς Θέλουμε να του βοηθήσουμε να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Σε σχέση με την εισήγηση που υπέβαλαν βουλευτέ για τοποθέτηση χρονοδιακόπτη στα φώτα τροχέα, ο Υπουργό Μεταφορών ξεκαθάρισε πω αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώ δεν θα είναι συμβατό με τα έξυπνα φώτα τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν στι διασταυρώσει. Όλα τα θέματα αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρία του Συμβουλίου Οδική Ασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία όλων των αρμοδίων. Νέο σχέδιο στεγαστική πολιτική στα τέλη Σεπτεμβρίου προανήγγειλε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μετά και τι αναφορέ για αποτυχία εξέβρεση κονδυλίων για ανέγερση κατοικιών στι